Κοιτάξτε κάτι. Όλα αυτά τα χρόνια εμείς δεν δείξαμε ούτε ένα πρόσωπο ανθρώπου από αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν στα κοινωνικά, στο κοινωνικό παντοπολείο ή στο κοινωνικό μαγειρίο. Δεν θέλουμε να εξευτελίζουμε ανθρώπους. Οι άλλοι για διαφήμιση, κάποιοι δείχνουν τους ανθρώπους που πάνε να πάρουν το φαγητό, δηλαδή κατ' ουσία τους δίνουν δηλητήριο. Αυτή είναι άποψη δική μου και την έχω εκφράσει. Ποτέ δεν έχουμε δείξει έναν άνθρωπο. Υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι σιτίζονται από το κοινωνικό μαγειρίο και από το κοινωνικό παντοπολείο, παίρνουν λιγοστά τρόφιμα. Όταν μιλάμε για μέρες αγάπης, σε αυτόν εδώ τον ψεύτικο κόσμο που ζούμε, θα πρέπει κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι ευεργετημένοι από το Θεό και από τη φύση και έχουν χρήματα να σκεφτούν για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μιλάω να μαγειρέψουν σπίτι τους και να πάνε φαγητό. Μπορούν να πάνε λοιπόν εκεί στην Ινάχου που είναι το κοινωνικό παντοπολείο, το κοινωνικό μαγειρίο, συγγνώμη, ή να έρθουν σε επαφή με το Δήμο για το κοινωνικό παντοπολείο και να φέρουν λίγα πράγματα από αυτά που νομίζουν ότι είναι μακράς διάρκειας, να τα μοιράσουμε σε αυτές τις οικογένειες τις άπορες. Δεν είναι ψηφοθυρικοί λόγοι. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Αλίμονο αυτοί οι 250 άνθρωποι, 300 οι οποίοι σιτίζονται, αυτοί δεν μπορούν να διαχειριστούν τη φτώχεια τους. Τι να λέμε τώρα, ότι κάνουμε εμείς αυτή την αγαθοεργία για να πάρουμε ψήφους? Για όνομα του Θεού. Όποιος τα σκέφτεται αυτά έχει στρεβλό νου και είναι ανώμαλος. Θέλω να πω όμως και κάτι ακόμα. Όλο αυτό το καιρό της πανδημίας, τα σούπερ μάρκετς, αυτά τα πολυκαταστήματα, έβγαλαν πολλά χρήματα, καλά έκαναν. Κάνουμε διάφορες κρούσεις να φέρουν πράγματα για το κοινωνικό παντοπολείο και αδιαφορούν. Εγώ δεν απειλώ κανέναν. Αλλά όλοι είναι ευεργετημένοι από το Δήμο. Βγάζουν τόνους σκουπίδια και εμείς τα διαχειριζόμαστε. Δημιουργούν προβλήματα στην κυκλοφορία και εμείς προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε. Ας σκεφτούν λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν να πάνε στα καταστήματά τους και να είναι πελάτες τους. Ας τους σκεφτούν αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτοί που με ακούνε σήμερα, όχι μόνο για το Δήμο Άργους Μυκηνών, αλλά και για τους υπόλοιπους Δήμους και είναι εργαζόμενοι, ας τα πούν στους διευθυντές τους. Να επισκεφτούν τους Δήμους και να κάνουν τις κινήσεις που πρέπει να κάνουν. Άλλωστε, όταν κάνουν μια τέτοια κίνηση, αυτά εκπίπτουν από την εφορία. Διότι αυτά είναι παροχή. Είναι κοινωνική παροχή. Γιατί λοιπόν δεν συμμετέχουν σε αυτό? Τι είναι δηλαδή, είμαστε δύο διαφορετικές κοινωνίες? Εγώ δεν θα εκφράσω χριστιανικό λόγο. Έχουν άλλη την αρμοδιότητα. Εγώ ως άνθρωπος όμως δεν μπορώ να αισθάνομαι καλά όταν σκέπτομαι ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πεινάνε και που κοιμούνται νηστικοί το βράδυ. Κανένας δεν χτύπησε την πόρτα του Δήμου και δεν ανταποκριθήκαμε. Όταν έχει τα κοινωνικά κριτήρια και όχι από βίτσιο, πάμε να φάμε στο κοινωνικό παντοπολείο και να παίρνουμε τη μερίδα ενός άλλου ανθρώπου. Ήμασταν δίπλα και στα ολοήμερα σχολεία όταν υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα και τα παιδιά λιποθυμούσαν. Παντού ήμασταν δίπλα. Ποτέ δεν είπαμε για κανέναν άνθρωπο, ποτέ δεν δείξαμε κανένα πρόσωπο. Ποτέ. Και εσείς εδώ που είστε δημοσιογράφοι και είστε σήμερα και κάθε φορά, σας είπα ποτέ να πάτε να πάρετε πλάνα από κανέναν, ποτέ. Να πάνε εκεί που είναι στη σειρά και περιμένουν να πάρουν το φαγητό τους. Γιατί να τους δείξετε αυτούς τους ανθρώπους? Για να πούν μπράβο στο δήμαρχο? Ντροπή είναι για το δήμαρχο, όποιος το κάνει αυτό. Άρα λοιπόν, κάνω μία έκκληση. Σε όλα τα παντοπολία, σε όλα τα σούπερ μάρκετ, ας έρθουν σε επαφή με το Δήμο. Το τηλέφωνο του Δήμου είναι 2751-360-014. Μπορούν σε αυτό το τηλέφωνο να ρωτήσουν και να συνεννοηθούν για το πού μπορούν να πάνε λίγα πράγματα από αυτά τα οποία είμαι σίγουρος ότι μπορούν να το κάνουν εκείνοι γιατί λείπουν από κάποιους άλλους. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε βέβαια και θα ανανεώσουμε ευχές για την Ανάσταση. Να είστε καλά.